πατέρας Επιφάνιος είναι εδώ, μας τιμά φέτος με την παρουσία του και τον ευχαριστούμε πολύ. Και έφυγα και τώρα βλέπω ένα άλλο αποτέλεσμα, πατέρα. Είναι έτοιμο σχεδόν. Έτοιμο. Τρία λεπτά θα είναι έτοιμο. Το κρυθαρό το έχουμε κάνει. Πείτε μας λίγο τη συνταγή, πατέρα. Πανεύκολο. Όπως το κάνει όλος ο κόσμος. Η Ελλάδα περιβρέχεται από θάλασσα. Έχει πάρα πολλά νησιά. Εάν μπορέσουμε να μετρήσουμε γύρω-γύρω την Ελλάδα και γύρω-γύρω τα νησιά, είναι τρεις φορές όσο είναι ο κύκλος της Αφρικής. Καταλαβαίνεις πόση θάλασσα έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ευλογημένη η χρονιά φέτος που δώσανε και αφιερώσανε στη θάλασσα και στα προϊόντα της θάλασσας. Εμείς κάνουμε θαλασσινά, δηλαδή καλαμάρια, γαρίδες και μύδια. Σοντάραμε λίγα κρεμμύδια στην αρχή, σοντάραμε και τα καλαμάρια και λίγο τη μανέστρα, τη σοντάραμε και αυτή μέσα στο λάδι το καυτό. Και μετά ρίξαμε τις γαρίδες και τα μύδια, τώρα ρίξαμε και το πελτέ, αλατάκι και τα μπαχαρικά, λίγο πιπεράκι, είμαστε έτοιμοι. Σε 5 λεπτά θα δοκιμάσουν όλοι. Απλά πράγματα. Σε 5 λεπτά μία απλή συνταγή και πατέρα το κρυθαρό το πλέον λανσάρεται και στα εστιατόρια. Δηλαδή μία απλή συνταγή ήταν σε εισαγωγικά παραγωνισμένη τα τελευταία χρόνια και τώρα πλέον έχει βγει και στα μενού καλών εστιατορίων το κρυθαρό το. Είναι μία συνταγή που γίνεται σύντομα και είναι ένα πιάτο που το βρίσκουμε συνήθως και στα πολύ ανεβασμένα εστιατόρια, αλλά είναι αυτό που ταιριάζει στους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι στο DNA τους η θάλασσα και τα προϊόντα της θάλασσας. Και τι έχει αυτό? Έχει από το σιτάρι της γης που παίρνουμε το απλό πράγμα, φτιάξαμε τη μανέστρα, λάδι που όλη η Ελλάδα έχει, Αιγαίες και λάδι, κρεμμύδια, και τα πράγματα από τη θάλασσα. Και ένα εύκολο πιάτο το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα εδώ τώρα αυτή η κατσαρόλα είναι τεράστια. Δηλαδή θα φάει πολλοί κόσμος, έτσι δεν είναι? Ναι, θα δοκιμάσουν ό,τι θα φάει. Τώρα αυτό μπορούν να δοκιμάσουν 200 άτομα. 200 άτομα μπορούν να δοκιμάσουν του πατέρα Επιφάνιου το κρυθαρότο. Οπότε σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ σημείο αναφοράς να το δοκιμάσουμε και να πάρουμε βεβαίως και την ευλογία του. Αύριο θα είναι εδώ ο πατέρας, θα είστε και αύριο. Και αύριο, τέτοια ώρα πάλι, αφού δοκιμάσουν απόψε και τους αρέσει. Θα δούμε πόσο τους άρεσε σήμερα για να δοκιμάσουν αύριο κάτι διαφορετικό. Δεν τους λέμε τι. Το κρατάμε έκπληξη. Μαγείρων Βορείου Ελλάδος, έτσι με τον πατέρα. Να το πούμε και αυτό παρακαλώ πολύ που βοηθάνε. Εγώ είμαι μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος. Εδώ έχουμε και τον Δημήτρη τον Καλόγερο, ο οποίος είναι και αυτός μέλος της Λέσχης, είναι σεφ. Είναι καθηγητής στη σχολή του ΙΕΚ εδώ πέρα Μαγείρων και παρόλο που δεν είναι Λευκαδίτης εδώ και 10 χρόνια ασχολείται με τη μαγειρική και έχει αναβαθμίσει τρόπο δεινά τη γαστρονομία στη Λευκάδα. Πολύ σημαντικό και μάλιστα το ΙΕΚ, Δημήτρης είπαμε, πανικός με αυτά τα οποία φτιάξαν τα παιδιά. Λοιπόν, είναι αλήθεια, θέλει προσπάθεια συλλογική για να αναβαθμιστεί η γαστρονομική μας ταυτότητα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Καταρχήν, εκτός από την προσπάθεια, θέλει μεγάλη αγάπη, πολύ αγάπη. Εγώ στα νέα παιδιά λέω, στους νέους που έρχονται εκεί στο ΙΕΚ, ότι η γαστρονομία και η μαγειρική είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα, που δεν έχεις Πάσχα, δεν έχεις καλοκαίρι, δεν έχεις Χριστούγεννα. Να είσαι κοντά στην οικογένειά σου ή σε μαγειρεύεις στα εστιατόρια ή στα ξενοδοχεία για τους άλλους. Εκτός από αυτό, είσαι πάντα μέσα στη ζέστη, δηλαδή δεν σου κακοφαίνεται ο καύσωνας, η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν έχεις αρκετό προσωπικό χρόνο. Από την άλλη όμως, δεν είναι η ικανοποίηση του να προσφέρεις την ευχαρίστηση σε όσους επιλέξουν να σπαταλήσουν τον χρόνο σε μια σημαντική στιγμή για τον Έλληνα. Δηλαδή, είναι η ερωτελεστία του πάμε να φάμε με την παρέα και να φύγεις έχοντας δοκιμάσει νέες γεύσεις με αυτή την αίσθηση ότι μου άρεσε πάρα πολύ και θα ξανάρθω. Σίγουρα. Κάνεις το παν όταν είσαι πίσω από μια κουζίνα να ευχαριστήσεις τόσο πολύ και τον Έλληνα και τους τουρίστες που έρχονται στο μέρος μας. Να προάγεις τη γαστρονομία του τόπου.
Και όλα αυτά γίνονται θυσία σε όλα τα άλλα που προανέφερα πριν, έτσι ώστε να αγαπάς τη δουλειά σου και να κάνεις το καλύτερο.